Θέλουμε να πούμε καταρχήν ότι συμφωνούμε με την εισήγηση και το προγραμματισμό που μπαίνει, την προσπάθεια δηλαδή να ενωθεί ο αγώνας από εργαζόμενους πορεοδοτικούς φορείς και σωματεία. Καταλαβαίνουμε ότι με αφορμή αυτό το πραγματικά τραγικό και αποτρόπαιο περιστατικό αναδεικνύεται ένα πολύ σύνθετο θέμα που αφορά και το χαρακτήρα της εποχής μας που γεννάει πραγματικά τέρατα και έχει ουσιαστικά και τα χαρακτηριστικά της συνολικότερης διαπαιδαγώγησης και του τρόπου που λειτουργεί η κοινωνία σήμερα που το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, αλλά πρέπει νομίζω να πούμε και με αφορμή και τις δηλώσεις της κυβέρνησης και διαφόρων δημάρχων και δημοτικών σύμβουλων ότι αναδεικνύεται και μια πολύ μεγάλη υποκρισία όταν βλέπει κανείς την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι κοινωνικές υπηρεσίες τουλάχιστον στους Δήμους που έχουμε άμεση εικόνα. Τα πράγματα είναι τραγικά από την προστελέχωση, από το γεγονός ότι η κάθε δημοτική αρχή με έναν τρόπο ιεραρχεί άλλα ζητήματα και διαμορφώνει μια διαφορετική κοινωνική πολιτική. Δεν υπάρχει δηλαδή ενιαία κατεύθυνση και αυτό αποτυπώνεται και σε οργανογράμματα. Αλλού υπάρχει ένας κοινωνικός λειτουργός και τρεις ψυχολόγοι, αλλού υπάρχουν τρεις κοινωνικοί λειτουργοί και ένας ψυχολόγος, ή δεν υπάρχει καθόλου ψυχολόγος, ή υπάρχουν μόνο νοσηλευτές. Έχουν δηλαδή τέτοια χαρακτηριστικά στους Δήμους ακόμα και της Αττικής. Βέβαια, το παράδειγμα το χαρακτηριστικό είναι ο μεγάλος Δήμος της Αττικής, η Αθήνα, όπου το Τμήμα Παιδικής Προστασίας έχει αυτή τη στιγμή που μιλάμε δύο μόνιμους κοινωνικούς λειτουργούς ορουσιών και 7 συμβασιούχους, οι οποίοι δεν ξέρουν αν θα συνεχίσουν να είναι το επόμενο διάστημα στη δουλειά. Η κατεύθυνση που έρχεται είναι με την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με ΜΚΟ, ουσιαστικά λένε στους εργαζόμενους βρείτε μη κερδοσκοπικές οργανώσεις και διάφορους άλλους φορείς για να δώσετε, για να εκχωρήσετε κομμάτι της δουλειάς σας. Και με τα ίδια τα λόγια, ας πούμε, του συνήγορου του πολίτη για τα δικαιώματα του παιδιού, δημόσια αυτά, στο Δήμο Αθήνας, για παράδειγμα, από τα 120 περιστατικά που καταλήγουν και θα έπρεπε να εξυπηρετούσε, μπορεί στην πραγματικότητα να εξυπηρετήσει τα 15. Καταλαβαίνουμε δηλαδή γιατί κατάσταση μιλάμε. Νομίζω ότι το κύριο που προκύπτει από αυτή την προσπάθεια είναι αυτό, ότι δεν μπορούμε να περιμένουμε από αυτές τις κυβερνήσεις και από αυτούς τους δημάρχους να υπερασπιστούν τα δικαιώματα των παιδιών μας, έτσι που λέει το πανό, υπερασπίσει το παιδί, γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Η ελπίδα βρίσκεται στο δικό μας τον αγώνα των εργαζομένων που έχουμε τις οικογένειές μας, που ζούμε σε αυτή την κατάσταση με τις δυσκολίες που υπάρχουν, στο δικό μας τον αγώνα δηλαδή, να δει την πρωτοβουλία και σε αυτή την κατεύθυνση συμφωνούμε και θα συμμετέχουμε ενεργά σε ό,τι αποφασιστεί. Στην περιφέρεια Αττικής είναι οι κοινωνικές υπηρεσίες, η κοινωνική λειτουργία, οι οποίοι κατά βάση το μεγάλο καθήκον που έχουν αρμοδιότητα που έχουν εκφορτιστεί είναι το ζήτημα της υιοθεσίας. Στις υπηρεσίες μας το προηγούμενο διάστημα, στις 15 του Απρίλη συγκεκριμένα, σαν σύλλογο, σαν σωματείο, κάνουμε μια σύσκεψη με τους εργαζόμενους αυτούς, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνιολόγους, ψυχολόγους που ασχολούνται με τα ζητήματα των κοινωνικών υπηρεσιών στην περιφέρεια, όπου και εμείς ενημερωθήκαμε και καλύτερα αναδείχθηκαν τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι συνάδελφοι αυτοί. Παραμένει σαν
κύριο ζήτημα, όπως ανέφερε και πριν ο συνάδελφος του Δασκαλάκης, το ζήτημα της υποστελέχωσης. Είναι επιφορτισμένη και με άλλα καθήκοντα, όπως πώς το λένε, το ΤΕΒΑ, τις λίστες των απόρων κτλ. Αλλά εκτός από αυτό, υπάρχει και ένα κομμάτι που προκύπτει από τον ίδιο τον νόμο. Λέω τώρα αυτά για να γνωριζόμαστε. Σε περιπτώσεις δήμων που δεν έχουν κοινωνική υπηρεσία ή κοινωνικό λειτουργό, και ο αντίστοιχος, ο όμορος δήμος επίσης δεν έχει ούτω παραδιπλανός κτλ. Τότε η καταγγελία για κακοποίηση κτλ. Φτάνει στην περιφέρεια. Την καλύπτουν την κοινωνική λειτουργία των περιφερειών. Άρα λοιπόν, ένα κομμάτι και ισχύει αυτό, συμβαίνει σήμερα στην περιφέρεια Αττικής με τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων, όπου το καλύπτουν που δεν έχουν κοινωνικούς λειτουργούς και το καλύπτουν η κοινωνική λειτουργία της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και Νήσων. Λέω τέλος πάντων, έχω φέρει και μία ανακοίνωση έτσι ενδεικτικά. Είναι χαρακτηριστικό λοιπόν ένα περιστατικό, ότι για να καταλάβουμε τώρα το μέγεθος της υποστελέχωσης, επειδή ακριβώς η υιοθεσία εντάσσεται, είναι, πώς το λένε, θεμελιακό της παιδικής προστασίας, προφανώς, και όχι μόνο για τέτοιες ακραίες περιπτώσεις όπως μιλάμε σαν σήμερα με αφορμή τη 12χρονη, αλλά συνολικά είναι θεμελιακό δομικό στοιχείο της παιδικής προστασίας. Είναι λοιπόν χαρακτηριστικό το περιστατικό στην περιφέρεια, όπου για 2 μήνες, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες, έχουν κολλήσει οι υιοθεσίες. Τώρα, συγχωρέστε με, αλλά και εγώ μιλάω σαν γραμματέας του συλλόγου, δεν είμαι κοινωνική λειτουργός, δεν είμαι υπάλληλος των υπηρεσιών αυτών. Απλά μεταφέρω μια πείρα. Γι' αυτό λέω και μιλάω έτσι ακουστευτικά. Επειδή λοιπόν έχουν κολλήσει οι υιοθεσίες, αιτήματα γονιών που είναι, δεν ξέρω, κατά εκατοντάδες, και στην περιφέρεια Αττικής και σε όλες τις περιφέρειες. Στην περιφέρεια Αττικής, λοιπόν, επειδή είναι υποστηλεχωμένη, συγκεκριμένα θα δώσω το παράδειγμα της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής, που εδρεύει στην Ελευσίνα. Χαρακτηριστικά, λοιπόν, εκεί πέρα έχουν μείνει 2 μόνιμοι υπάλληλοι, 2 υπάλληλοι γενικώς. Και μόνιμοι και δεν έχει συμβασιούς. Και μάλιστα η μία συναδέλφισσα είναι αποσπασμένη από τη Μυτιλίνη και σε πολύ λίγο καιρό θα φύγει, θα γυρίσει στη Μυτιλίνη. Και η άλλη η συναδέλφισσα που είναι η προϊσταμένη της, σε λίγο καιρό θα σταξιοδοτηθεί. Εκεί πέρα λοιπόν, τον Απρίλη βγήκε μία απόφαση του Περιφερειάρχη. Το λέω σαν περιστατικό για να καταλάβουμε δηλαδή με τι ανευθυνότητα αντιμετωπίζουν ένα τόσο υπεύθυνο και ευαίσθητο ζήτημα όπως είναι τις οδησίες. Βγήκε λοιπόν απόφαση του Περιφερειάρχη για 2 μήνες να δουλεύουν με παράλληλα καθήκοντα κοινωνική λειτουργή στη Δυτική Αττική, στην Ελευσίνα. Κοινωνική λειτουργή από την υπηρεσία του Πειραιά και από την υπηρεσία του νότιου τομέα. Εκ περιτροπής, 2 μέρες, ξέρω εγώ, από το νότιο τομέα, από την Καλλιθέα θα πηγαίνουν στην Ελευσίνα, 3 μέρες θα πηγαίνουν τον Πειραιά. Εκ περιτροπής, τέλος πάντων, παράλληλα καθήκοντα 2 μηνών. Αυτό, λέω, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της ανευθυνότητάς τους. Κυβέρνησης και περιφερειακών αρχών και διοικήσεων. Γιατί τι να προλάβει, εδώ μιλάμε η παρακολούθηση των οικογενειών, εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα, απαιτούν χρόνο, συγκεκριμένο χρόνο, μάλλον ένα μίνιμουμ χρόνο, αλλά μπορεί να είναι και ένας χρόνος ο οποίος θα προκύψει ανάλογα με την παρακολούθηση της οικογένειας, μπορεί να προκύψουν και ζητήματα που να χρειάζεται και ακόμα περισσότερος χρόνος να το παρακολουθήσεις. Οπότε το να στέλνεις εκεί πέρα για 2 μήνες, ξαναλέω, με παράλληλα καθήκοντα, δηλαδή έχω από εγώ αυτά στην υπηρεσία μου στον Πειραιά, αναλαμβάνω και για 2 μέρες της υπηρεσίας της Ελευσίνας. Και για 2 μήνες μόνο καταλαβαίνουμε ότι είναι αστιότητα.
Τέλος πάντων, ζητήματα τέτοια προκύπτουν συνέχεια, προσπαθούν έτσι να καλύψουν, να βαλώσουν τα αβάλλοντα και υπάρχουν τέλος πάντων και ζητήματα βεβαίως όπως υπόθηκε και με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας, εργαζόμενοι που έχουν έρθει τώρα που προσλήφθησαν μέσω λόγω της πανδημίας του COVID. Είναι τώρα 2-2,5 χρόνια στις περιφέρειες και έχουν αποκτήσει μια πολύ μεγάλη εμπειρία και τώρα μπαίνουν πάλι στη διαδικασία να αποδείξουν τα δικαστικά, να μην φύγουν κτλ. Και εμείς δηλώνουμε ότι με χαρά τέλος πάντων συμμετέχουμε και στην δραστηριότητα και στην πρωτοβουλία αυτή για την κινητοποίηση την επόμενη εβδομάδα. Έχω να παρατηρήσω μόνο το εξής και χρειάζεται μία προσοχή, επειδή ακριβώς μιλάμε, απευθυνόμαστε προφανώς σε όλους τους εργαζόμενους, σε όλους τους γονείς, λέω για την προετοιμασία αυτής της κινητοποίησης. Απευθυνόμαστε όμως και στους εργαζόμενους των κοινωνικών υπηρεσιών, δεν λέω κατά προτεραιότητα ή όχι, αλλά επειδή εκ των πραγμάτων απευθυνόμαστε και σε αυτούς, χρειάζεται μία προσοχή λίγο στους χρόνους προετοιμασίας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί και σήμερα οι συνάδελφοι τους που μιλήσαμε θα θέλανε να παρευρίσκονται. Είχαν κανονισμένα ραντεβού που, όπως είπα, δεν μπορούν να ξεκανονιστούν. Μπορεί να έχουν προγραμματιστεί και 2 εβδομάδες πριν και 3 εβδομάδες πριν με γονείς, με τελικά δεν μπορούσαν να παρευρεθούν σήμερα εδώ. Λέω ότι και για την κινητοποίηση την επόμενη εβδομάδα χρειάζεται άμεσα, γρήγορα να δοθεί το κάλεσμα κτλ. Και βεβαίως τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να πρωτοστατήσουν και στην απεργία στις 9 Νοέμβρη. Κερδίζουμε την πρωτοβουλία του Σωματείου των Εργαζομένων του Μητέρα για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνει την σταθερή του στάση δίπλα στα παιδιά και σαν κριτήριο υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζομένων, την προάσπιση πρώτα απ' όλα των ίδιων των παιδιών. Είναι, αν θέλετε, ένα δείγμα ότι σε αυτή τη χώρα δεν είμαστε όλοι ίδιοι. Είναι ένα δείγμα ότι ευτυχώς δεν έχουμε θυστεί στη σαπίλα. Το ότι είμαστε και εδώ και πολλοί άλλοι σε διάφορους χώρους σήμερα οργανώνουν την πάλι για να προστατευτεί η λαϊκή οικογένεια από το τσουνάμι της ακρίβειας. Το χειμώνα που μας ετοιμάζουν είναι, ναι, εδώ δεν είμαστε σε αυτή τη χώρα όλοι ίδιοι. Δεν φταίμε όλοι για το παιδί, το έγκλημα στον κορονοϊό. Φταίνε συγκεκριμένες πολιτικές αξίες που αναπαράγονται. Δεν χρειάστηκε μόνο το δεκάλεπτο στον κορονοϊό. Τα παιδιά στη χώρα μας και στις χώρες της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, χρόνια τώρα καθημερινά βιάζονται. Όπως και σε κατέβονται. Αν υπήρχε άλλη πολιτική πρόληψη στην υγεία, αν υπήρχαν όλες δωρεάν οι προγεννητικές εξετάσεις, θα μπορούσε αμέσως η γυναίκα να βρει γιατρό και να ενημερωθεί. Θα μπορούσαν να γίνονται πολύ λιγότερα παιδιά αναπηρίες. Όπως αν υπήρχε άλλη οργάνωση στους παιδικούς σταθμούς, στα σχολεία, δεν θα είχαμε τόσα παιδικά ατυχήματα, οι ασθένειες που εμφανίζονται στην πορεία θα μπορούσαν έγκαιρα να εντοπιστούν και να αντιμετωπιστούν. Το σύστημά τους σακατεύει όλο και περισσότερο τον κόσμο. Και κινδυνεύουμε αν σήμερα όσοι επιστεκόμαστε δεν μπορέσουν να γίνουν ακόμα πιο ικανοί να περάσουμε το μήνα και να συμβάλλουμε, αλλά να έρθουν κι άλλοι δίπλα. Ότι ο κόσμος να πει όσο εδώ και λιπαρέχει. Η ακρίβεια που είναι μπροστά μας, ο χειμώνας που μας ετοιμάζουν, το φρικτό έγκλημα της 12χρονης και τα άλλα εγκλήματα που γίνονται καθημερινά, ο φοβιασμός 19χρονης από τις δράμεις καταστολής μέσα στο αστυνομικό τμήμα και όχι μόνο, να λειτουργήσουν σαν σταγόνες να ξεκλείσουν το ποτήρι. Να πούμε ως εδώ, δεν πάει άλλο. Δεν αμυνόμαστε όπως όπου θα τη βγάλουμε, ότι όλα αυτά είναι ένα παράγωγο μιας κατάστασης που φτωχοί θα γίνονται όλο και φτωχότεροι, οι πλούσιοι όλο και πλουσιότεροι, η επιστήμη θα κάνει τεράστια βήματα και την ίδια στιγμή θα γυρνάμε πίσω στο μεσαίωνα. Στην ημερήσια διάταξη αντικειμενικά
αν θέλουμε να προστατεύσουμε το παιδί και να υπάρχει ελπίδα, είναι η οργάνωση, ο αγώνας, να χτυπηθούν οι αξίες του συστήματος που αναπαράγουν τη σαπίλα και την εκμετάλλευση και του παιδιού και του ακατέχουν, είναι το κέρδος και από την άποψη αυτή, στην ημερήσια διαταξή να προστατεύουμε, οργανώνουμε τον αγώνα να προστατευτεί το παιδί, να προστατευτούν οι λαϊκές οικογένειες των ανθρώπων που παράγουν τον πλούτο, αλλά πάνω απ' όλα ο πλούτος σε αυτούς που το παράγουν, σε αυτούς που δουλεύουν και όχι στα παράσιτα, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ευτυχισμένη ζωή για όλους. Και υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις σήμερα στον 21ο αιώνα, αν το αποφασίσουν οι λαοί, ο λαός μας και να τα καταφέρουν. Αυτός είναι ο δρόμος, αυτή είναι η διέξοδο. Στηρίζουμε την πρωτοβουλία του Σωματικού του Μητέρα, σαν αγωνιστικό αναπηρικό κίνημα. Θα είμαστε εκεί και μην αγωνιούμε. Θα υπάρχουν και άλλες ευκαιρίες να οργανώσουμε ακόμη και μαζικούς αγώνες. Έχουμε μπροστά μας δρόμο, αλλά να έχουμε συνείδηση ότι θα είναι και δύσκολος, αλλά να έχει ό,τι πιο όμορφο από το χαμόγελο του παιδιού και την ομορφιά να χαμογελάνε όλα τα παιδιά. Και όχι να χαμογελάνε υπό το εμπόριο κάποιον που πουλάνε φιλανθρωπία για να στηρίξουν τη βαρβαρότητα αυτού του συστήματος. Να είστε γεροί, να είστε δυνατοί, να είμαστε αισιόδοξοι. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Συναντιόμαστε στην πρωτοβουλία που προτείνουν οι συνάδελφοι από το Σωματείο του Μητέρα. Συναντιόμαστε στα μεγάλα παιδιακά συλλαλητήρια σε 9 του μήνα και γυναικόντας τη μάχη για το παιδί, για την κάθε οικογένεια. Γιατί δεν θα αυτοκτονήσουμε, θα ζήσουμε. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν καν την ύπαρξη του Ιδρύματος. Είναι ωραίο να τη λύγουμε και να σκουπίζουμε τα σκουπίδια μας και να βάζουμε κάτω το χαλάκι και να εμφανιζόμαστε μετά και να λέμε ότι υπάρχει ένα Ίδρυμα Μητέρα, ναι. Τι κάνει το Ίδρυμα Μητέρα, δεν ξέρω, κάτι έχει να κάνει με παιδιά. Κάποιος είναι υπεύθυνος για αυτά τα παιδιά. Και υπεύθυνα, οι μόνοι που δεν φταίνουν είναι τα παιδιά.